Είναι ένα γεγονός το οποίο μας κίνησε την περιέργεια και τον, αν θέλετε, τραπτιασμό σε αυτής της ενέργειας, γιατί ο πολίτης μας, ο συνάνθρωπος μας που εντοπίζει προβλήματα ακοής εν γέννητη, προσπάθησε να εξυπηρετηθεί στην υπηρεσία, η οποία, όπως σωστά είπατε, του είπε, δεν σε καταρχήν να μπει στην ίδια λόγο ότι οι υπηρεσίες πλέον του δημοσίου λειτουργούν που προκειμένου να φεύγει ο συγχρονισμός, και του έδωσαν ένα χαρτί στο χέρι το οποίο είχε ένα τηλεφωνικό νούμερο στο οποίο έπρεπε να επικοινωνήσει. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούω. Ναι, θα έπρεπε να επικοινωνήσει για να κλείσει κάποιο τηλεφωνικό. Συγγνώμη, ήξερε ο υπάλληλος ότι είναι κωφός? Κατάλαβε, γιατί ο συγκεκριμένος συμπολίτης μας μιλούσε στην νοηματική με τον σύνοδό του, αλλά ο υπάλληλος απευθυνόταν στο σύνοδο λέγοντας ότι πρέπει να επικοινωνήσετε σε αυτό το νούμερο. Του εξήγησε ο σύνοδος ότι ο άνθρωπος είναι κωφός και ότι εγώ δεν θα είμαι μαζί του πέραν της μίας ή δύο ωρών που ήρθε σήμερα εδώ για να εξυπηρετηθεί. Να. Αλλά ο υπάλληλος επέμενε. Εμείς εντοπίζουμε ότι. Αυτός ο υπάλληλος δεν ήξερε ότι για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες υπάρχει άλλη φόρμουλα που θα έπρεπε να ακολουθήσει? Και προτεραιότητα. Πολύ σωστά το θέτετε. Προφανώς υπάρχει άγνοια στους υπαλλήλους του δημοσίου το πώς πρέπει να εξυπηρετούν τα άτομα με αναπηρία, είτε αντιμετωπίζουν κόπωση, είτε αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης ή οποιαδήποτε άλλη αναπηρία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως τα λάθη ήταν απανωτά. Δεύτερο και βασικό λάθος και πρόβλημα ήταν ότι το τηλέφωνο το οποίο έδωσαν στο συμπολίτη μας δεν απαντούσε για το επόμενο δίωρο περίπου, γιατί το συγκεκριμένο νούμερο απαντάει μόνο στις 8 με 9 το πρωί για να κλείσουμε ραντεβού. Την υπόλοιπη διάρκεια της ημέρας προφανώς δεν λειτουργεί. Το τρίτο και βασικότερο θέμα είναι ότι αφού καταφέραμε να μιλήσουμε με τον προϊστάμενο της διεύθυνσης και του είπαμε ότι πρέπει να του δοθεί προτεραιότητα λόγω της κόφωσης και ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει τη δυνατότητα να ξαναφέρει άλλον συνοδό όποτε εσείς του πείτε, και θα έπρεπε να εξυπηρετηθεί κατ' εξαίρεση, μας είπε ότι δεν μπορεί να το κάνει γιατί περιμένουν και άλλοι στη σειρά και μάλιστα με ραντεβού. Έτσι λοιπόν, εφόσον αναγκαστήκαμε να επικοινωνήσουμε. Αυτός που σας το είπε, επαναλαμβάνω, συγγνώμη για τον τόνο μου τώρα, δεν για σας, αλλά είναι δυνατόν να μην ξέρει την προτεραιότητα που θα πρέπει να έχουν οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες? Είναι δυνατόν? Ποια υπηρεσία ακριβώς είναι αυτή? Ποια υπηρεσία είναι που εξυπηρετεί 8 μιλιάδες? Διεύθυνση Συγκοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Μάλιστα. Λοιπόν, με αυτή την ευκαιρία λοιπόν αναδεικνύονται βασικά θέματα εξυπηρέτησης των ατόμων με αναπηρία, τα οποία είναι θεσμοθετημένα. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο περί αυτού. Και διαπιστώνουμε ότι και μάλιστα τις τελευταίες ημέρες, λόγω και των μέτρων για τον κορονοϊό, υπάρχει ένας γολγοθάς στην εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία. Και μάλιστα για δύο επιπλέον σοβαρούς λόγους. Ότι δεν υπάρχουν στο ελληνικό δημόσιο έντυπα με την γραφή και ανάγνωση Braille για τα άτομα με προβλήματα όρασης, αλλά πολύ περισσότερο για τα άτομα που αντιμετωπίζουν κόφωση, δεν υπάρχουν επίσημοι διερμηνείς σε όλη την περιφέρεια. Κύριε Τρεμίδα, αναδεικνύεται περίτρανα ότι η ελληνική πολιτεία σε αυτό το θέμα είναι τριτοκοσμική και ότι δεν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες και οι δομές που υπάρχουν στα προηγμένα ευρωπαϊκά κράτη. Πρέπει να κάνουμε άλματα, όχι βήματα. Άλματα πρέπει να κάνουμε. Δεν μιλάμε ότι έτυχε να συμβάλλει. Είναι δομικό. Γιατί ο ένας του δίνει τηλέφωνο, ο άνθρωπος είναι κωφός. Το τηλέφωνο απαντά μόνο 8 με 9 το πρωί και ο προϊστάμενος του απευθύνονται λέει δεν τον εξυπηρετώ. Άρα δεν είναι κάτι. Γιατί υπάρχουν κι άλλοι. Ρε Χριστιανέ μου. Είναι απανωτά τα λάθη. Αυτό που είπε ο κ. Κρεμίδα. Λοιπόν, κύριε Κρεμίδα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.